Νομίζω ότι έχει κανένα στάση η διαγμένη. Και να κερδίσει, αλλά και ούτως ή άλλως η διαγμένη πρώτη στιγμή του Αυστρίου και με αυτό το σκορ αλλάζει. Για μας ήταν μια καλή πρόβα. Να δούμε αν μπορούμε να τα ψήφουμε. Βλέπω ότι η ομάδα αν μείνει συγκεντρωμένη μπορεί να κερδίσει το καθένα. Το είδατε κι εσείς. Απλά είμαι στεναχωρημένος για το τελικό αποτέλεσμα, για τον τρόπο που επετέφθηκε, όχι γιατί δεν κερδίσαμε. Ναι, ήθελα να κάνω μια πρόβα, να δω. Δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε καμία προετοιμασία. Εμείς θα πάμε να παίξουμε στο Final Four, δύο παιχνίδια που θα γίνουν με την άλλη Τετάρτη, χωρίς προετοιμασία, χωρίς τίποτα. Πάμε να αντιμετωπίσουμε την καλύτερη ομάδα ενδεχομένως της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Και εμείς θέλαμε να βρούμε μια καλή ομάδα, να κάνουμε ένα τεστ και να μετρήσουμε λίγο τους νέους. Έχω μιλήσει με τη διοίκηση, ήταν να γίνει και από το πρώτο παιχνίδι αυτό. Δεν έτυχε, γιατί δεν θέλαμε να το κάνουμε με άλλη ομάδα για να μην υπάρχει αλλιώς αποτελέσματος στο πρωτάθλημα. Έτσι, δουλειά μου δεν μας ενδιαφέρει. Και εδώ που φτάσαμε, αυτό που μας ενδιαφέρει, σας είπα, αυτή τη στιγμή η ομάδα του Final Four. Και όχι αν θα βγει πρώτη δεύτερη στο πρωτάθλημα. Μικρή σημασία για μας. Αυτό που θέλω να δείτε και να. Χρειάζονται το είδανε, έπρεπε να το δούνε, είναι ότι οι βουλιαγμένοι πανηγύρισαν στο τέλος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, λέει κάτι. Έτσι. Εμείς τους κάναμε τώρα ένα παιχνίδι. Πιστεύω ότι αυτό θα μας γίνει μάθημα και θα είμαστε. Θα μας είναι χρήσιμο μάθημα για το παιχνίδι. Δεν είμαι σε νομικό γρυπάκι τώρα. Γιατί θα. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν ξέρουμε καν να διεκδικήσουμε τίποτα. Δεν είναι κάτι. Είναι δηλαδή καθαρά για προετοιμασία και δεν παίρνουμε πουθενά νομικά. Δεν μας νοιάζει. Δεν μας. Κατάλαβα. Έτσι.